Καλώς ήρθατε στη σημερινή μας παρουσίαση. Καλησπέρα και από μένα. Σας παρακαλώ, γράψτε μου αν ακούγουμε καλά και θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ελπίζω να ακούγομαι καλά. Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη παρουσίαση της Τρίτης, όπου παρουσιάζουμε την τεχνολογία μας σε καινούριους επενδυτές. Και ο σκοπός φυσικά της παρουσίασης είναι να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, το έργο της και από το δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης, όπου είναι τα νέα της εβδομάδας, να ενημερωθείτε σχετικά με τα επιτεύγματα που κάνει η εταιρεία καθημερινά. Οπότε ας αρχίσουμε τώρα με το πρώτο κομμάτι της παρουσίασης, όπου είναι η εταιρεία και μόνο. Δηλαδή το πώς ξεκίνησε, τα πλεονεκτήματά της κτλ. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Εγώ ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Και ας ξεκινήσουμε. Εδώ πέρα βλέπουμε την πρώτη μας εικόνα, όπου είναι ένας πίνακας επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης πριν από 100 χρόνια, τη δικιά μας εποχή. Και απεικόνισε το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από τη δικιά του εποχή. Προέβλεψε λοιπόν ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές, τις οποίες μπορείτε να τις δείτε και σε αυτό το πίνακα. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι πλέον η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Όμως, όπως γνωρίζουμε, εκτός από τα πλεονεκτήματα που μας φέρνουν όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, έχουν και κάποια μειονεκτήματα. Και εδώ πέρα βλέπουμε πως έχουμε την υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και την έλλειψη ασφάλειας. Και προχωράμε στο τρίτο και κυριότερο πρόβλημα της λίστας μας, όπου είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Και γιατί είναι το κυριότερο πρόβλημα? Πολύ απλά, όπως και εσείς ήδη καταλαβαίνετε, είναι ένα πρόβλημα για το οποίο, εάν άμεσα δεν πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα για να το αντιμετωπίσουμε, δεν θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το περιβάλλον μας έτσι όπως ήταν πριν από κάποια χρόνια. Ενώ για τα προηγούμενα προβλήματα τα οποία βλέπουμε σε αυτή τη λίστα, εάν πάρουμε κάποια βασικά μέτρα, μπορούμε να μειώσουμε το ποσοστό τους. Κατασκευάζοντας δρόμους, όπως ξέρετε, ο άνθρωπος κάνει εισβολή στη φύση. Η φύση όμως έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης και προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Γνωρίζουμε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος, είναι φιλόδοξος, θέλει να πετύχει τους στόχους του και όλα αυτά τον κάνουν να ξεχνούν ότι ο ίδιος καταστρέφει και σκοτώνει το κόσμο μέσα στον οποίο ο ίδιος ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια με τη σειρά τους φυσικά μολύνουν το περιβάλλον και προκαλούν διάφορα φαινόμενα, όπως για παράδειγμα το φαινόμενο της όξινης βροχής που σίγουρα έχετε ακούσει. Το επόμενο μας πρόβλημα είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητο με μία μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων,
όπου κατά τη διάρκεια της καύσης, όπως καταλαβαίνετε, απελευθερώνονται διάφορα αέρια τα οποία μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτήν την κατάσταση είναι φυσικά η κατασκευή αυτοκινήτων με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο στόχος που έχουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο δεύτερο επίπεδο, επειδή εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, χαράνδρες, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Αλλά κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά όμως σε αυτό το σημείο έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση υλικών και προφανώς περισσότερα έξοδα. Οι προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν το περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε και κάτι ανάλογο στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό καθημερινό τραμ που χρησιμοποιούμε. Εδώ έχουμε τρεις εικόνες, όπου αριστερά βλέπουμε το τελεφρίκ και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δική τους μηχανή, αλλά σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Και εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway, Ανατόλη Ιουνίτσκι, όπου μας λέει πως δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα. Αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην καθημερινότητά του και εδώ έχουμε κάποιες εικόνες που μας το επαληθεύουν αυτό το γεγονός. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που συρρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ έχουμε μία διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε τις χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους την ακαμψία της γραμμής και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω από τις χορδές έχουμε το υλικό πλήρωσης, που συμπληρώνει το υπόλοιπο κενό του εσωτερικού της γραμμής. Γύρω από το εσωτερικό έχουμε το σώμα της σιδηροτροχιάς και πάνω από όλο αυτό έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολυσίσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσουν να γίνουν οι καθημερινές διαδρομές πιο γρήγορες και άνετες για τους επιβάτες, αλλά και πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο ωκεανό και τεχνολογίας της Λευκορωσίας και τώρα θα σας πω τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Εδώ σε αυτή την εικόνα βλέπουμε το ευέλικτο, όπου τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Εδώ βλέπουμε το υπερελαφρύ, όπου η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδής σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής.
Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για το τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότεροι να κατασκευαστούν και φθηνότεροι στην συντήρηση. Εδώ έχουμε το ημιάκαμπτο, όπου το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται διάφορα μοντέλα. Το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018 οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί λοιπόν από 4 σε 6 τόνους ανά όχημα. Και εδώ έχουμε το καμπτό, όπου αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας που φτάνει έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και το τελευταίο όχημα της λίστας μας, όπου είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν τη δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, όπου είναι μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης την δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Και ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει γεννηθεί μέχρι στιγμής τώρα που έχετε ακούσει αυτή την παρουσίαση είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σε μια πιο καινούρια τεχνολογία, έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, αλλά σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, διότι μέχρι στιγμής ήδη αρκετές φορές έχουμε αναφέρει το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ένα όχημα το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειες, την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει και την βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Μία περιψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος, από ροσηρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και έτσι εκατομμύρια εκτάσεις έφορης γης κάτω από το κάτω από τις ράγες, θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υγειοργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μία λύση, μία κίνηση μάλλον σχεδιασμού, αλλά είναι και μία λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου, όπου στο πρώτο μας βλέπουμε ένα όχημα το οποίο προορίζεται για αστική χρήση, δηλαδή για μεταφορά επιβατών μέσα στις πόλεις, και το άλλο για μεγάλες αποστάσεις. Στο πρώτο βλέπουμε ότι το όχημά μας μεταφέρει από 14 άτομα τη φορά και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ το άλλο μας όχημα παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών, οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος.
Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν εδώ πέρα οι οδικές μεταφορές. Τα οχήματα της Skyway βλέπουμε όμως ότι έχουν το μικρότερο ποσοστό και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίσες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, γεγονός που αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα και ανθρώπους και αυτό φυσικά μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγκυχτη, που σημαίνει ότι τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι, όπως ξέρετε, για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες σε εδάφους ή ακόμα και να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τη συγκρίση της Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν εικονίδια πάνω στα οποία θα γίνουν διαγράμματα και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Και πάμε στο πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Παρατηρούμε πως το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική όρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Παρατηρούμε πόση μεγάλη διαφορά έχουν, για παράδειγμα, οι οδικές μεταφορές, ο σιδηρόδρομος και φυσικά τα οχήματα της Skyway, τα οποία είναι με το πράσινο και έχουν το μικρότερο ποσοστό. Και σε αυτό το διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες, βλέπουμε πως τα οχήματα της Skyway συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Τώρα σε αυτό το διάγραμμα, το οποίο έχει να κάνει με την περιβαλλοντική μόλυνση, βλέπουμε πως τα οχήματα της Skyway που συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό είναι τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα και είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά που έχουν σχετικά με τις οδικές μεταφορές, τα οποία έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Και αν θυμάστε, οι οδικές μεταφορές είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό και σε ένα άλλο διάγραμμα, το οποίο ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα, δηλαδή ατυχήματα. Και εδώ έχουμε ένα άλλο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, όπου σύμφωνα με αυτό, το τελεφερίκ κάνει την μεγαλύτερη κατανάλωση. Μετά από αυτό βλέπουμε το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, το σιδηρόδρομο και τέλος τα οχήματα της Skyway, τα οποία συνεχίζουν να έχουν το μικρότερο ποσοστό. Εδώ τώρα σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε πως τα οχήματα της Skyway έχουν για πρώτη φορά το μεγαλύτερο ποσοστό, όμως αυτό το διάγραμμα θέλει να υποδείξει το πλεονέκτημα αυτού του ποσοστού, οπότε σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, τα οχήματα της Skyway είναι τα πιο ικανά μέσα μεταφοράς. Μετά από αυτό ακολουθεί το μετρό και με μία μεγάλη διαφορά το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και εδώ έχουμε τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων, όπου ανάφερα και λίγο νωρίτερα για αυτό το όχημα, όμως εδώ έχουμε τη μεγαλύτερη έκδοσή του, όπου είναι το Unicont με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα.
Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές, όπως ξέρετε. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 4 είδη, τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Στη δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και πειραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Έκατεχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Εκεί πέρα κάθε χρόνο στο ΕΚΑΦΕΣΤ, χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται από όλο το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά πλάνα που έχει η εταιρεία και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρζα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορτές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις, χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μία νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Εδώ όλες αυτές οι εταιρείες που βλέπετε, σίγουρα τις έχετε δει κάποτε ή έχετε χρησιμοποιήσει τα προϊόντα τους. Το κοινό που έχουν λοιπόν αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν. Στην αφετηρία τους ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι μία μέρα θα έφταναν στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν το κόσμο με την τεχνολογία τους και τις υπηρεσίες που πρόσφεραν. Η τεχνολογία Skyway έτσι και αυτή ξεκίνησε δειλά-δειλά σαν μια ιδέα, μετά έγινε έργο και πλέον είναι αυτό το έργο το οποίο ακούμε καθημερινά πλέον. Βλέπουμε τα updates και πόσο πολύ προχωράει. Και καθώς είναι μια τόσο πολλά υποσχόμενη εταιρεία, θα δούμε και θα δείτε ότι θα φτάσει μία μέρα όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα. Και γι' αυτό το σκοπό, μη χάνετε την ευκαιρία σας όσο ακόμα την έχετε. Επενδύστε, διότι οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει καθώς ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και τώρα συνοψίσουμε σε αυτή την πρώτη παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον. Διότι σκέφτεται τον άνθρωπο, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του με τον καλύτερο και ευκολότερο τρόπο και παράλληλα φροντίζει και διατηρεί το πλανήτη μας. Και τώρα πριν προχωρήσουμε στην επόμενή μας παρουσίαση, να υπενθυμίσω πως υπάρχει το chat όπου μπορείτε να γράφετε τις παρατηρήσεις σας και τις εντυπώσεις σας και θα προχωρήσουμε στα νέα τώρα. Πριν να αρχίσουμε τα νέα, να πω δύο πράγματα. Μπορείτε να βρείτε αυτά τα νέα στο επίσημο ιστότοπο της εταιρείας. Υπάρχει εκεί πέρα news,
νέα, όπου μπορείτε να πατήσετε και να τα διαβάσετε, έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με το progress που έχει η εταιρεία. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, εάν είστε μέλος στις ομαδικές που έχουμε σε διάφορα social media για συνεργάτες της εταιρείας. Εκεί πέρα κάθε εβδομάδα αναρτούμε τα νέα της εβδομάδας, οπότε απλά το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε το link και αυτό θα σας μεταφέρει στο αντίστοιχο ιστότοπο και έτσι θα μπορέσετε να διαβάσετε τα νέα της εταιρείας. Σας προτρέπω να το κάνετε αυτό, διότι εδώ πέρα φυσικά λέμε τα νέα, αλλά δεν είναι πάντα με όλες τις λεπτομέρειες, οπότε εάν θέλετε να τα ξέρετε όλα, σας προτρέπω να διαβάζετε τα νέα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Και ας προχωρήσουμε τώρα στα νέα της εταιρείας. Το πρώτο μας νέο, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 23 του μηνός, έχει να κάνει με το Πάρκο Έρευνας, Τεχνολογίας και Κοινοτομίας Σάρζα, όπου φιλοξένησε μία ομάδα φοιτητών από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Σάρζα. Εκπρόσωποι της U-Sky Transport παρουσίασαν τη τεχνολογία U-Sky σε νέους επαγγελματίες. Στο πλαίσιο της παρουσίασης, οι μαθητές γνώρισαν περισσότερα για την τεχνολογία U-Sky και εξέτασαν το υψηλής ταχύτητας U-Flash, το U-Cont φορτίου και το επιστοποιημένο τροπικό U-Car, U4430, το οποίο προσθέθηκε πρόσφατα στην γάμα των ηλεκτρονικών οχημάτων που δοκιμάστηκαν. Οι επισκέπτες του SRTI Park μπορούν τώρα να πάρουν το U-Car U4430 για μια δοκιμαστική βόλτα στο κέντρο δοκιμών και πιστοποίησης της U-Sky και να διαπιστώσουν μόνοι τους την αξιοπιστία, την άνεση και την ασφάλεια του τελευταίου οχήματος. Τα εξαιρετικά αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον ηλεκτρικά οχήματα της U-Sky αυξάνουν την ασφάλεια της μεταφοράς υψηλής ταχύτητας, καθώς το τροχαίο υλικό βρίσκεται ψηλά πάνω από το έδαφος. Αυτό εξαλείφει την πιθανότητα σύγκρουσης με άλλα αντικείμενα και οχήματα, όπως αναφέραμε και νωρίτερα στην πρώτη παρουσίαση. Επιπλέον, η πιστοποίηση οχημάτων U-Sky, η οποία είναι υποχρεωτική για εγγραφή στις αρχές, διασφαλίζει τη μέγιστη συμμόρφωση με τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας. Το U-Sky Transport διαθέτει επί του παρόντος μία σειρά από πιστοποιημένα και τεχνολογικά προηγμένα στοιχεία των συστημάτων μεταφορών που του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των αστικών και υπηρεαστικών μεταφορών επιβατών και φορτίου. Το κύριο εμπορικό πλεονέκτημα των συγκροτημάτων μεταφορών και υποδομής U-Sky είναι το σημαντικά μειωμένο κόστος κατασκευής και λειτουργίας σε συνδυασμό με φιλικότητα προς το περιβάλλον και αυξημένη ασφάλεια, ειδικά σε σύγκριση με τις παραδοσιακές επίγειες και υπέργειες μεταφορές. Με ενεργές συνεργασίες, με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο, η U-Sky Transport είναι στην ευχάριστη θέση να προσελκύει μελλοντικούς επαγγελματίες από διάφορους τομείς της επιστήμης και πρακτική άσκηση στο Κέντρο Δοκιμών και Πιστοποίησης U-Sky. Το κέντρο μοιράζει την τεχνογνωσία του και εμπνέει ταλαντούχους ανθρώπους για να δημιουργήσουν πολλά υποσχόμενες νέες τεχνολογίες. Το επόμενο μας νέο δημοσιεύτηκε στις 24 του μηνός και έχει να κάνει με την αντιπροσωπεία του Breast Day Technologies, όπου επισκέφθηκε την Unitsky String Technologies. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος και ο Πρίτανης του Breast Day Technologies υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας στην έρευνα, ανάπτυξη και εκπαίδευση του προσωπικού μηχανικού. Βασική στιγμή της επίσκεψης ήταν φυσικά η υπογραφή της συμφωνίας και συνεργασίας μεταξύ της Unitsky String Technologies και της Breast Day Technologies. Τα μέλη συμφώνησαν για κοινή εργασία στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και την κατάρτιση του προσωπικού μηχανικού, καθώς και για συνεργασία σε άλλους τομείς. Σύμφωνα με τις προκατακτικές συμφωνίες, οι φοιτητές θα μπορούν να ασκούν το επάγγελμα
στο UNISKI Student Technologies με πιθανή απασχόληση μετά την ολοκλήρωσή του. Οι επισκέπτες εκτίμησαν ιδιαίτερα τις δυνατότητες των συγκροτημάτων μεταφοράς και υποδομών στο Εκατέχνα Πάρκ, το κέντρο καινοτομίας της UNISKI Student Technologies. Στους επισκέπτες παρουσιάστηκαν τα εκθέματα του Μουσείου Μεταφορών UST, η Σταθμή Επιβατών και η Αίθουσα Ελέγχου. Η αντιπροσωπεία εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από την επίδειξη του εξαθέσιου UCAR και του UBUS, που έχει 14 θέσεις, καθώς και την βόλτα με το UPODS. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση για τομείς συνεργασίας, μεταξύ αυτών η κοινή διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, διαλέξεων και πρακτικών μαθημάτων, η υλοποίηση κοινών έργων καινοτομίας, καθώς και η αλληλεπίδραση σε πολλούς άλλους τομείς. Και πάμε στο τελευταίο μας νέο, όπου έχει να κάνει με την UNISKI Student Technologies, όπου συνεχίζει τις εργασίες για την ανάπτυξη της υποδομής μεταφοράς στο El Salvador. Ο Προεδρικός Επίτροπος για Στρατηγικά Έργα είχε ανακοινώσει νωρίτερα τα σχέδια της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία της UST. Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια επισκέπτες επισκέπτηκαν το El Salvador το 2021, μαζί με την υψηλή πληθυσμιακή αύξηση της περιοχής, αυτό απαιτεί μια αποτελεσματική ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών. Ένας μεγάλος αριθμός αρχιτεκτονικών μνημείων και υπικνιαστική ανάπτυξη έχουν δημιουργήσει ζήτηση για χρήση εναλλακτικής τεχνολογίας μεταφορών. Ένα τέτοιο σύστημα μεταφορών θα διασφαλίζει την μεταφορά μεγάλου αριθμού επιβατών, καθώς μάλλον χωρίς να επηρεάζει αντικείμενα ιστορικής και πολιτιστικής αξίας. Η UNISKI Student Technologies προσφέρει μη επανδρωμένα ηλεκτρικά οχήματα σε χαλίδινους τροχούς που θα παρέχουν αποτελεσματική και ασφαλή μεταφορά έως και 50.000 ατόμων την ώρα. Οι πίστες της UST μπορούν να τοποθετηθούν σε υπάρχουσες αστικές περιοχές και να ταιριάζουν αρμονικά στην τοπική αρχιτεκτονική. Ταυτόχρονα, η κατασκευή συγκροτημάτων της UST είναι πιο προσιτή σε σύγκριση με την τοποθέτηση σιδηροδρόμων ή δρόμων. Επιπλέον, η μεταφορά της UST είναι ιδανική για εκδρομές, για παράδειγμα σε εθνικά πάρκα ή φυσικά καταφύγια. Οι τουρίστες και οι κάτοικοι του El Salvador θα μπορούν να απολαμβάνουν γραφική θέα χωρίς την παρέμβαση συγκοινωνιών στο οικοσύστημα της περιοχής. Παρεμπιπτόντως, το σύστημα πολυμέσων που είναι εγκατεστημένο στο UPODS μπορεί εύκολα να αντικαταστήσει τον οδηγό. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 20 ενεργά ηφαίστεια στην χώρα και μόνο τα τελευταία 200 χρόνια η πρωτεύουσα του El Salvador καταστράφηκε μερικώς 5 φορές. Με τη βοήθεια των συμπλεγμάτων της UST είναι δυνατή η μεταφορά επιβατών και φορτίου ανεξάρτητα από την κατάσταση, επειδή η δομή της τροχιάς της UST βρίσκεται πάνω από το έδαφος, γεγονός που εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην μεταφορά. Η διάβαση με χορδές σιδηροδρομική γραμμή είναι ανθεκτική σε φυσικές καταστροφές συμπεριλαμβανομένων των σεισμών. Ακόμα με την καταστροφή πολλών ενδιάμεσων στηρίξεων θα παραμείνει ανέπαφο λόγω των προεντεταμένων χορδών. Επιπλέον, τα συγκροτήματα μεταφορών και υποδομής της UST είναι εξοπλισμένα με αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου. Τώρα, η κυβέρνηση Σόνσονεϊ και εκπρόσωποι της UNISKI Student Technologies πραγματοποιούν την ανάπτυξη διαδρομών για την ανάπτυξη της υποδομής μεταφορών της πόλης. Μία από τις επιλογές είναι η ενσωμάτωση του συγκροτήματος UST με τον σιδηρόδρομο του Ειρηνικού, ο οποίος κατασκευάζεται στο πλαίσιο του προεδρικού προγράμματος. Και με αυτά, τελειώσαμε και τα νέα σήμερα.
Τώρα εδώ πέρα βλέπω μία ερώτηση η οποία έχει να κάνει με το πότε θα υπάρξει το 15ο στάδιο της Skyward Community. Αυτό ακόμα δεν το γνωρίζουμε ακριβώς, διότι προχωράμε σιγά-σιγά ανά υποστάδιο. Οπότε αυτό σιγά-σιγά θα γίνει. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Οπότε για σήμερα θα κλείσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Εάν υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να τις γράψετε και θα τα πούμε ξανά την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την προσοχή σας και να υπενθυμίσω να μπαίνετε στις ομαδικές όπου υπάρχουν τα links για τα νέα. Μπορείτε φυσικά εκεί πέρα να κάνετε ερωτήσεις όπου απαντάνε οι συνεργάτες εταιρείας και να λύσουν και άλλες τυχόν απορίες που ίσως έχετε για την εταιρεία, το πώς λειτουργεί ή άλλες τυχές ερωτήσεις. Οπότε, σας καληνυχτίζω για σήμερα και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Καλό σας βράδυ.